Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι γίνεται αναμετάδοση live στο bookia.gr, οπότε θα ήταν πολύ ωραία να μπείτε στο προφίλ σας, στο προφίλ του Bookia και να συνδεθείτε, ούτως ώστε να κάνετε μετά και κοινοποίηση για την παρουσίαση του Βασίλη Παπά. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω σε μια υπέροχη ποιητική βραδιά στην παρουσίαση της 20ης ποιητικής συλλογής του Βασίλη. 9.000 στίχοι για 9.000 μάρες. Το βιβλίο είναι αυτό. Το εξώφυλλο είναι του Γιώργου Στεργίου. Ο Βασίλης, εκτός από ποιητής, είναι φιλόλογος και νομικός. Το 2015 απέσπασε το βραβείο Ερατοσθένης στον παγκόσμιο διαγωνισμό Καβάφη. Είναι πολυγραφέστατος, αφού έχει εκδώσει 19 μέχρι στιγμής ποιητικές συλλογές και πολύγλωσσος, αφού μιλάει γύρω στις 15 γλώσσες. Πολλά ποίηματά του έχουν εκδοθεί στα ρώσικα, στα σλαβικά, στα πολωνικά. Μόλις λίγες μέρες πριν, κέρδισε και δεύτερο βραβείο από την Ένωση Έλληνων Λογοτεχνών σχετικά με τους Πεσόντες του 40. Βασίλη μου, συγχαρητήρια για αυτή σου τη βράβευση. Είναι βέβαιο ότι και αυτή η ποιητική συλλογή θα ακολουθήσει την ίδια επιτυχή πορεία με τις προηγούμενες. Λοιπόν, όταν πρωτοαντίκρισα το βιβλίο του Βασίλη, δύο πράγματα με εντυπωσίασαν. Ο τίτλος του, που ήταν μεγάλος, εκτενής, και το πολυάριθμο των σελίδων του, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται για ποιητικό βιβλίο. Όμως αυτό το καθιστά ακόμα πιο εξαιρετικό. Το ΕΔΕ εξώφυλλο, όπως βλέπετε κι εσείς, προεικονίζει την αρχαία πόλη της Φινίκης, τη γενέτειρα κατά τους ιστορικούς της Ευρώπης. Σύμφωνα με το μύθο, δεδομένου ότι η πόλη είχε 9.000 βάρκες ή 9.000 νυφάδες, θα πρέπει να ήταν η πιο μεγάλη της εποχής. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να πω δύο λόγια έτσι, για το Βασίλη και μετά εννοείται ότι θα προσκαλέσω τους αγαπητούς προέδρους. Εκείνο που κατεξοχήν χαρακτηρίζει την ποίηση του Βασίλη είναι η καθαρή και επιγραμματική μορφή της, συνοδευμένη από ένα συγκρατημένο λυρισμό και μια εικονοπλασία βασισμένη στη μνήμη. Το περισκόπιό του είναι απέραντο και η ανατένισή του αγγίζει καθημερινά το ποιητικό στερέωμα. Ο Βασίλης με ευλάβεια μας καταθέτει την αλήθεια του και συγκλονίζει με τον πιο δυναμικό του στίχο, για εμένα ως θεολόγος, με άγγιξε πάρα πολύ, «Λάβετε φως, να φέγγουν οι θάλασσές μας ως τους κοιτώνες του παραδείσου». Ας απολαύσουμε την ποίηση του Βασίλη και το φως της αλήθειας του ας λάμψει στην καρδιά μας. Όπως το ποίημά του που λέει «Έσπειρα μια χούφτα ήλιους» μας αναφέρει. «Άνοιξε ο ουρανός και στο περπάτημά μου τρύπωσε στο στήθος μου μια μοναδική λιαχτίδα». Αυτά από εμένα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσκαλέσω στο βήμα τον κύριο Κώστα Καρούσο, πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ο οποίος προ λίγων ημερών εξέδωσε τη Δευτέρα τη νέα του ποιητική συλλογή. Ελπίζω στον αήθογκο μέλλοντα. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδι και να έχετε καλές γιορτές. Να είστε καλά. Βεβαίως, ελάτε στο βήμα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, γιατί με τον Βασίλη μια διαδικτυακή φιλία στέριωσε στην πορεία και απέδειξε με την ποιοτική του δουλειά και το ύφος και το ήθος που διαθέτει την ποιτική του οντότητα. Να πω πέντε λόγια για το βιβλίο του, γιατί εκτιμώ πραγματικά την δουλειά του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Όστρια που τιμά, πραγματικά τιμά, κάθε νέο ανερχόμενο λογοτέχνη με τεράστια προσφορά εκδοτική και ποιοτική συμμετοχή στο χώρο. 9.000 στίχοι και 9.000 μάρες του Βασίλη Παπά. Εκλεκτή φίλη προσεκλημένη. Ένα βιβλίο ποίησης που απηχεί την πραγματικότητα που βιώνει ο δημιουργός. Ποίηση κυρίως του ελεύθερου στίχου που συγχρονίζεται με τα κοινωνικά δρόμενα της εποχής. Ο ποιητής ενδυναμώνεται με ό,τι η ζωή τον εμπεριέχει και τον εκπροσωπεί. Στον ευγερέστερο χρόνο της ποίησης εναποθέτει τους αρμούς της καρδιάς του, κάνοντας το συναίσθημα ένα ευρύτερο πεδίο ποιητικής ανταπόκρισης. Γράφει ο Βασίλης. «Ο Άγιος μου
μου άναψε τη δάδα της βάπτισής μου και του χωρισμού. Στεγνώνει η θάλασσά μου στο περίγυρο από τα ξυπόλυτα σοκάκια που περπάτησα μαζί σου. Ειλικρινής, απλός, περιεκτικός, κάνει την ποίηση ένα πολλαπλό οδηπορικό βιωματικής πορείας που στοιχειοθετεί την προσωπική του απολαβή στα γεγονότα και την προσωπική του, θα έλεγα, προμήθεια στη σιωπή, στις αγωνίες της ζωής, στην αναμονή και στην ελπίδα που φέρει το καινούριο και το μελούμενο της ζωής. Πηγαίος, αυθόρμητος και ειλικρινής. Με φανερή προσήλωση στη φύση και στο πολύ συνεκτικό στοιχείο ενός πολύ δυνατού συναισθήματος που καθορίζει όλο το αευρό στο συνέστημα της ποιητικής του εξέλιξης. Γράφει: «Δεν υπάρχει καμιά ουσία που να κρατά αναμένο το καντήλι μου, αλλά εγώ λειτουργώ μέσα σας και διαφεύγω». Ποιητής μιας εναλλασσόμενης πραγματικότητας που δεν κρύβεται και δεν αποσιωπά την εξέλιξη και το στοιχείο της ελπίδας και της προσωπικής οδηπορίας στα κοινωνικά μας δρόμενα. Βασίλη Καλοτάξιδο, πάντα με υγεία και δημιουργία και αισιοδοξία στη ζωή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε καλές γιορτές. Θα ήθελα να προσκαλέσω τώρα τον πρόεδρο της ΕΚΑΒΗΣ, Αχιλλέα Βασιλείου, λήπτης. Ωραία. Εν τω μεταξύ, μέχρι να ξεκινήσετε, να σας πω ότι σήμερα τα βιβλία στην Όστρια, όλα τα βιβλία είναι στη μισή τιμή. Καλησπέρα. Οπότε, καλησπέρα. Είναι δικά στη διάθεσή σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Δύο λόγια θα πω για τον Βασίλη. Το Βασίλη τον γνώρισα από κάποιες διηγήσεις του για την περιπτωτιώδη ζωή του. Δηλαδή μέσα από τα εντός του συνελόντι υπέν. Τα εξωτερικά ερεθίσματα εκ των εμπειριών του που σφυριλάτησαν ποιότερο το καλό του χαρακτήρα εσωτερικοποιούνται και αποδίδονται με λυρισμό και απλότητα στην ποίησή του. Η ποίησή του αποπνέει ανθρωπιά, υπερηφάνεια, καρτερικότητα και ευαισθησία. Μεταπλάθει τον πόνο του σε υπομονή και αισιοδοξία και παρουσιάζει τις αλήθειες του ήπια και με επίγνωση. Του εύχομαι εκ βάθος καρδίας να έχει υγεία και τις μουσες πάντα συμπαραστάτες και οδηγούς στην πορεία του. Σας εύχομαι χρόνια πολλά όλους, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά και σε εσάς. Τώρα θα ήθελα να προσκαλέσω την κυρία Τζένι Σακοράφα, η οποία είναι θεατρολόγος, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Θα απολαύσουμε το τραγούδι «Με το λίχνο του άστρου» του Μίκη Θεοδωράκη. Με το λίχνο του άστρου στους ουρανούς ευγήκα στο αγιάζι των λιμώνων στη μόνη ακτή κόσμου που να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ που να βρω την ψυχή μου
το τετράφυλλο δάκρυ. Τα κορίτσια μου πέλθος για τους αιώνες έχουν τα αγόρια μου του φέκια κρατούν και δεν κατέχουν. Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ. Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ. Τζένι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και πολύ δύσκολο αυτό που έκανες. Χωρίς μουσική υποστήριξη, μπράβο σου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Κατεμή, ο οποίος είναι καθηγητής, είναι φιλόλογος στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηλίου και αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο Φιλολόγων Δυτικής Αθήνας. Καλησπέρα σας. Είναι ομολογουμένως πάρα πολύ δύσκολο να τραγουδήσει κανείς χωρίς τη συνοδεία μουσικής. Θα έλεγα ότι ήταν εκπληκτική η απόδοση. Επειδή είμαι σε μουσικό σχολείο, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι και έχω και γυναίκα μουσικό εκεί. Καλησπέρα σας. Ο Βασίλης Παπάς, φιλόλογος και νομικός, γεννήθηκε το 1958, θα το επαναλάβω λίγο, στο Βριόνι των Αγίων 40. Σπούδασε φιλολογία, δούλεψε ως εκπαιδευτικός στη Γιάννιαρη, στον Άγιο Βασίλη, στο Μεσοπόταμο και αλλού. Ήρθε στη μητέρα πατρίδα ως πρόσφυγας μετά το άνοιγμα των συνόρων, φαντάζομαι το 1990 και εφεξής. Δημοσίευσε ποίηματα, άρθρα, σκίτσα, σάτυρες και άλλα έργα σε αλβανικά και ελληνικά περιοδικά. Εργάζεται σήμερα σε δικηγορικό γραφείο ως μεταφραστής διερμηνέας. Ποίηματά του έχουν εκδοθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά στην Ελλάδα, στην Αλβανική Ανθολογία Νέων Ταλέντων και σε διάφορες γλώσσες. Αγαπητοί φίλοι, έχω την τιμή σήμερα και την εξαιρετική τύχη, θα έλεγα, να παρουσιάσω δύο κυρίως έργα του. Πρώτο, το «Εύγα μάνα θάλασσα και αδελφή μου μπίστρισα» και το δεύτερο, το «Τελευταίο επικόσμημα». Το 2008 λοιπόν κυκλοφορεί το «Τελευταίο επικόσμημα», έκδοση 2008 Αθήνηση. Εγώ θα έλεγα το νεότερο κόσμημα εντός εισαγωγικών για την ποίηση την ελληνόφωνη και ελληνόδοξη. Δυσκολεύεται κανείς να ξεχωρίσει κάποια πιο ενδεδειγμένα για παρουσίαση ποίηματα, καθώς είναι όλα ισότιμα και εισάξια παιδιά του, χωρίς να αδικήσει τα υπόλοιπα. Ενδεικτικά στέκομαι στα παρακάτω. Δεν θα κουράσουμε την ανάγνωση, αν και δεν κουράζει η ανάγνωση των ποιημάτων του Βασίλη, απλώς για να είμαι μέσα στο χρόνο. Διαβάζουμε λοιπόν στο ξεκίνημα της συλλογής: «Δεν θέλω να ξανάρθω σε αυτό το σχολείο. Δεν θέλω να δω τους μαθητές του ονείρου σαν μια βάρκα να αρμενίζει με τον συνάδελφο τον Μιχάλη, να κοιτά τα παγωμένα, τα πετακάθαρα νερά της Μπιστρίτσας να χτυπιούνται σαν να κουβαλάνε τη μοίρα αυτού του τόπου». Λίγο παρακάτω διαβάζουμε προς το μαντίο των αδελφών: «Δείξε τους αυτό το δρόμο που ξεκινήσαμε από τη Λιβαδιά για την Κέρκυρα. Λίγο πριν να φυγούμε, προσκυνήσαμε στις ερυπωμένες εκκλησίες. Όλοι μαζί και εμείς που κρύβαμε μέσα μας ένα Άγιο και αυτοί που μέσα στη νύχτα τις ρίχνανε». Ενδεικτικά, στο τελευταίο επικόσμημα, διαβάζουμε στο ποίημα «Ακατανόητο»: «Επικίνδυνα περάσαμε στις συμπληγάδες των καιρών. Τον αόρατο τηλεβόατο ξεριζωμού εκπέμπουμε σε λάθος πέρασμα. Δεν υπήρχε για μας άλλος δρόμος και έπρεπε να τον βαδίζαμε». Στο έργο αυτό, με περίσσιο λυρισμό και ένταση, με ορθολογισμό ως αντινομία στο λυρισμό πολλές φορές, διατρέχει τον ιστορικό χώρο, τόπο και χρόνο από την ελληνική αρχαιότητα διαμέσου της ρωμαϊκής αρχαιότητας έως τον νεότερο ελληνικό χώρο,
και τη λαογραφία, ηθογραφία του νεότερου ελληνισμού που δεν γνωρίζει σύνορα, βόρεια ή νότια Ήπειρος. Ελλαδίτες, Έλληνες, αλλά και ένα ιδιαίτερο συνεχές και διάσπαστο κράμα ελπίδων αναβλύζει, θυμήσεων, προσδοκιών, ονείρων και αξιών ιδανικών, επηρεασμένος πότε από τον Ελίτη, πότε από τον Ρίτσο και τον Σεφέρη, πότε από τον Τάσο Λιβαδίτη και τον Μίλτο Σαχτούρη, με παραδοσιακό αλλά και με ανανεωτικό τρόπο και στίχο, με ελεύθερο στίχο, αλλά και κοντά στην παράδοση, στον υπερεαλισμό, στο συμβολισμό αλλά και στον παρνασισμό. Σωστά χαρακτηρίστηκε ποιητής του σπαραγμού και της πνευματικής εγρήγορσης από τον Γιάννη Πλαχούρη. Κυριαρχείται από το συναίσθημα, το λυρισμό δηλαδή, την αληθινή αγάπη, την άδολη για την πατρίδα αγάπη που δεν έχει σύνορα, δεν τέμνεται κάθετα και οριζόντια, χωρίς εθνικιστικές βέβαια εξάρσεις και παραλυρήματα εθνοψυχωσικού χαρακτήρα. Η σχέση του με το παρελθόν, τον αρχαίο κόσμο, είναι σχέση ζωής. Είναι η ίδια η ζωή του στο δίνεκες, όχι συγχρονικά αλλά διαχρονικά. Χρησιμοποιεί τη μνήμη για να επικοινωνήσει με κυρίως τους συγχρόνους του, καθώς βλέπει το παρόν μέσα από το παρελθόν και το παρελθόν μέσα από το παρόν. Δεν είναι ιστορικός αναλυτής μελετητής, όπου αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά ποιητής ορατών και αοράτων. Η πίκρα του ξεριζωμού και η καταπώνηση της φυλής από κάθε είδους διώκτες και υπερόπτες, υβριστές, είναι στοιχεία που αναβλύζουν στην ποιησή του. Στο δεύτερο βιβλίο που παρουσιάζουμε, στο Εύγα Μάνα Θάλασσα και αδελφή μου Μπίστρισα, Αθήνα 2017 η έκδοση, ο τόνος είναι βιωματικός, προσωπικός, διαπεποτισμένος από τα νερά ο Βασίλης του τόπου του, που τα πέρασαν, τα κολύμπησαν, τα ημέρεψαν οι πρόγονοί του, Πλούταρχος, Θουκυδίδης, ο Πολύβιος. Εδώ θέλω να μείνω και λίγο στα ονόματα αυτά των ιστοριογράφων της αρχαιότητας. Όλοι έχουν το δικό τους λιθαράκι πάλι. Λείπει ο Ρόδοτος βέβαια, που δεν είναι ακριβώς ιστορικός, αν και θεωρείται πατέρας ιστορίας. Πλούταρχος έγραψε ιστορία. Ο Θουκυδίδης είναι πατέρας επίσημης ιστοριογραφίας. Ο Πολύβιος ο μεγαλοπολίτης. Συναντά κανείς τον Πύρο της Επίρου, το Μέγα Αλέξανδρο και κάπου τους Ουλιώτες. Διαβάζω από τις πρώτες σελίδες. Ξύλινο το γεφύρι μου στο βριώνει. Δεν μαυρίζει αλλά καίγεται. Ακούω παντού το τρίξιμό του. Ανεβαίνει το νερό, σηκώνεται σαν βδέλα και το σφίγγει, σαν έντερα κουλουριασμένα. Πάλιωσαν τα πρέκια, σκούριασαν οι κάβοι, ξυλωμένα σαν ίδια του Πλούταρχου και Θουκυδίδη, εκεί που τραβιέται η λιμνοθάλασσα και σμίγουν σαν μυρολόι τα τσουρουφλισμένα νερά. Μπρέχτε Λούθυρος, μαρξισμός, υγιής αριστερά, όπως τίθεται μέσα εδώ, διαβάζουμε στις σελίδες 9 και 10. Μην ξεχνάμε ότι η Βόρειος Ήπειρος, παρά το γεγονός ότι στέναζε και στενάζει ακόμα όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα, και το λέω αυτό χωρίς εθνικιστικά παραλυρήματα, παροξισμούς και εθνικισμούς, μακριά από μένα, είναι μια περιοχή όπου έζησε τον μαρξισμό με την εφαρμογή του επισταλινισμού, αν και διαφοροποιήθηκε από ένα σημείο και μετά, όπως ο Τίτο, το Χότζα κλπ. Όμως έχω βρει πάρα πολλούς βορειοεπειρώτες που έχουν μέσα τη θετική πλευρά του μαρξισμού, δηλαδή ποια πλευρά, την πλευρά του εξηγητικού μοντέλου των σύγχρονων οικονομικών κρίσεων και μια ταξική συνείδηση που ξεπερνάει τα στενά όρια της Αλβανίας, του Χότζα, της Κίνας, της Τσεχοσλοβακίας, της Ανατολικής Γερμανίας και είναι περισσότερο ανθρωπισμός μαρξιστικός και όχι σταλινικός. Μιλιταριστικός θα λέγει κανείς. Φαίνεται αυτό ακροθυγώς μέσα. Δεν κόβω εγώ τα κλαριά της μουσας, δεν αφήνω την αμάθεια να τυφλώσει το πνεύμα. Καταγγέλλω την αδιαφορία για την τέχνη. Ορθώνω το λυρικό μου λόγο μπροστά σε μια ζωγραφιά που αποστρέφει το βλέμμα και το κάνει άγγιγμα. Κάνω για λίγο τους αναγνώσεις μου να σκέφτονται μαρξιστικά σαν τον Μπρέχτ. Πάντα επηρεασμένος από το Λούθυρο. Κυριαρχούμε από το πάθος και το ένστικτο του Λόρκα. Σαν χωρικός που δεν πάει ποτέ θέατρο, τις νύχτες κάνω να τρέμουν όλοι οι δολοφόνοι μου σαν τα 7 σκυλιά του ποίηματος του Καβαδία για το Λόρκα. Και βεβαίως, εδώ δεν μπορεί, δεν μπορεί παρά να γίνει αναφορά στο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, που και αυτός εξέφρασε στο Μεσοπόλεμο την Ισπανική Αριστερά με όλα τα παρεπόμενα. Θα έλεγε κανείς ότι κυριαρχεί επίσης ένα μοτίβο προσώπων από την κλασική αρχαιότητα. Ο Σωκράτης, για παράδειγμα, στην σελίδα 10.
σε ποίημα του. Βασίλη λέει: συνοψίζω τα περάσματά μου και το βάθος που άφησα πίσω. Στις ανηφόρες μου συνάντησα τους αθάνατους, δασκάλους μου, και πάτησα πάνω από αρχαία κλεμμένα έργα τέχνης. Ενάντια στον πρωτότοκο μύθο, ήρθα από ένα σοκάκι σκοτεινό, εκθρόνησα τους νοητικούς θεούς και άρπαξα την φλόγα που μου κρύβανε. Ο μοναδικός που βρισκόταν σε ηρεμία ήταν ο Σοκράτης, που καθόταν σκεπτικός θρονάρι των καιρών. Καταλαβαίνω επομένως γιατί σε ένα ποίημα του προς το τέλος της συλλογής αυτής, όταν βρίσκεται στην Αθήνα μετά ως πρόσφυγας ή να χρησιμοποιήσω την έννοια οικονομικός μετανάστης, μακριά από μένα, το λάθρο μετανάστης του 89, 90, 91 ή του παράτυπου μετανάστη. Οι άνθρωποι δεν χωρίζονται σε μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι οι άνθρωποι που διαρκώς αναζητούν καλύτερη τύχη απαταχού της γης και κάθε μέρος της γης γίνεται δεύτερη και πρώτη πολλές φορές πατρίδα. Αλλά καταλαβαίνω, Βασίλη, πώς θα ένιωσες αρχές δεκαετίας του 90 όταν βρέθηκες και συνοδός ο κράτους. Σήμερα είναι λίγο απροσπέλαστη φυσικά, της Αθήνας. Οι συνειρμοί, τα βιώματα, όλα αυτά που πρέπει να σε κατέκλυσαν και να ξεχύλισαν μέσα σου το ποιητικό ίστρο. Και βέβαια πόσο θα ειστριλάτησες, μπορώ με συνέστηση να μπω μέσα στη ψυχούλα σου και να αποκωδικοποιήσω και να μεταφράσω να αναγνώσω όσο μπορώ τουλάχιστον. Νοσταλγικός επίσης στο σπίτι που γεννήθηκα του Παλαμά, μπορώ να το αντιστοιχίσω στη σελίδα 15 με το ποίημα που λέει: θα περπατήσω στην κορφή του πατρικού σπιτιού για να δω που είσαι, υπνοβάτης του κενού, μοναχός πείσμα του καιρού, να κλείνω την κουρτίνα στο σκοτάδι. Μας παραπέμπει και στη μονεμβάσια του Ρίτσου από τα πρώτα ποίηματά του. Σε επόμενα ποίηματά του παρατηρούμε, για να μην μακρηγορώ όσον αφορά την ανάγνωση των ποιημάτων, παρατηρούμε τον Βασίλη τον Παπά, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με τη λογογραφία του τόπου του, την ηθογραφία. Η πίστη στους Αγίους και στο Χριστό ίσως είναι μια μεταβατική γέφυρα εκεί, μια γέφυρα που ενώνει την αρχαία Ελλάδα και τον ρωμαϊκό, αν θέλετε, πολιτισμό που ακολουθεί, την ρωμαϊκή κατάκτηση της Βόρειο Επίρου κλπ. Αλλά κυρίως όμως είναι μια γέφυρα που ενώνει με το Βυζάντιο, το οποίο βέβαια είναι λίγο παραμελημένο στην ποίησή του, με την έννοια ότι κυριαρχεί μέσα του το σύνολο των κλασικών περισσότερων αξιών. Και βέβαια είναι δύσκολο σε κάποιον να κατανοήσει τις διάφορες φάσεις ιστορικά μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, δηλαδή τη Βυζαντινή, αυτό που λέμε μεσαιωνικός ελληνισμός και την νεότερη, καθώς ζει σε ένα χώρο όπου ζει συγχρονικά το Βυζάντιο, όπως είναι η Βόρειος Ήπειρος. Και θεωρεί αυτονόητο λοιπόν ότι ζει μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι πέραν της ηθογραφίας και συλλογραφίας, όπως το ποίημα της σελίδας 16, το αναγεινώσκω κατά ένα μέρος, το οποίο λέει: το μικρό Πάσχα οι Έλληνες ήταν στο ύψο Μαυριώνη. Στο πάτωμα μου έλεγε ο Κότσης, ο μοναδικός κάτοικος επιζώντας, βάλαμε τη μοναδική κουρελού. Το ταβάνι κατεβάσαμε για σκέπασμα. Ανάψαμε όλοι μαζί κεριά στον Άγιο Μάμαντο. Ο Άι Μάμας είναι ο Άγιος των 2 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει των Βοσκών, των Επόλων, κατά τον Παπαδιαμάτη. Σε πολλά νησιά, στην Κάσο και λοιπά, και στα Οδεκάνησα και στις Κυκλάδες, τιμάται η εορτή του. Άλλωστε και στην Αγέλα στο Πέτρα της Ελευσίνας θα δει κανείς και ένα Βυζαντινό ναό, για να δούμε και τη συνέχεια του αρχαίου ελληνικού μέσω του Βυζαντινού πολιτισμού, που έχει και ελληνοσύνη και χριστιανίζεται και δείχνει τη συνέχεια του γένους. Θα δει και πέρα και ναό του Αγίου Μάματος, Βυζαντινό, των νεότερων αιώνων. Μετά δηλαδή το ιερό της Δήμητρας, της Περσεφόνης και του Πλούτωνα. Αναφέραμε ένα-ένα τα ονόματα των εκλιπώτων. Ένα κατσίκι για τους φαντάρους έφερε ο Νάνι Λάρης. Τα ψάρια από τη γούρνα του Τσούρα τα έφερε ο Τσαμανιώτης. Την επόμενη έφυγαν όλοι βιαστικά. Ανήμερα, λίγο πιο πέρα, κάποιοι μαγείρευαν τον πόλεμο. Μια οβίδα έσκασε στο καζάνι των μαχών. Ανθρώπινος επίσης, ο στίχος του είναι έντονα υπερεαλιστικός σε πάρα πολλά ποίηματα. Ιδιαίτερα να αναγνώσω τη σελίδα 28 το ποίημα, το υπέροχο ποίημα «Έμενες εκεί». Καρφιτσωμένη στις φλούδες της πορτοκαλιάς, πάνω από μια χούφτα κόπρανα τζιτζικιών. Στα ασύμετρα σκοτάδια που ξεγελούν τα βράδια και αληχτούν στεναγμούς, ρίγος και νυχτιές. Γέμισες και πάλι απόψε το παλιό μας πέρασμα με δεδροστοιχίες. Κοιμήσου τώρα. Είναι μεσάνυχτα.
Ας τα απόψε, λατρεία μου, όλα ανοχήρωτα. Η ξενιτιά επίσης είναι ένα στοιχείο έντονο στο, και πώς να μην είναι βέβαια, στο ποιητικό του λόγο. Μην ξεχνάμε ότι οι χτιστάδες, οι πετράδες των γεφυριών δεν ήταν μόνο στα λαγκάδια της Αρκαδίας, αλλά ήταν και στη Βόρεια Ήπειρο. Οι χτιστάδες αυτοί έχουν χτίσει και τη μισή Αθήνα ως εσωτερική οικονομική μετανάστευση από τη δεκαετία του 50 και μετά τον Οκτώβριο του 49 που λήγει και ο Φίλιος Πόλεμος άλλωστε. Η ξενιτιά λοιπόν που είναι, Γιάννη μου, το μαντήλι σου, που είναι ριζωμένη μέσα στην ψυχή του ελληνισμού της Ήπειρου. Η ιστορία επίσης, να θυμίσω λίγο την αναφορά στον Περικλή που κάνει σε πάρα πολλά ποίηματα του, ιστορία για την Αθήνα, το παιδευτήριο της Ελλάδος. Πάρα πολλά ποίηματα επίσης παραπέμπουν σε νεότερους ποιητές και σε ποιητές βέβαια της γενιάς του 30. Θα μιλήσω για παράδειγμα για το στίχο που αναφέρεται στο 101ο ποίημα του στη σελίδα 55 για την οξύδωση των ανθρώπων. Μας παραπέμπει σίγουρα στο αξονιστή. Οξυδώθηκα μέσα στην νοτιά των ανθρώπων, Ρόδο μου αμάραντο. Όπως πάρα πολλοί στίχοι του παραπέμπουν στον Τάσο Λιβαδίτη, βεβαίως και στο Μίλτο του Σακτούρη, τους αείμνηστους. Η θρύλη επίσης, ο Πυθαγόρας, ο οποίος Πυθαγόρας θεωρείται ένας homo universalis για την αρχαία Ελλάδα, ο οποίος πέρασε και αυτός εγκάρσια τη γεωγραφική έννοια της Ελλάδος, βρέθηκε στην κάτω Ιταλία, στη Μεγάλη Ελλάδα και εξακτίνωσε τον πολιτισμό. Και βέβαια τα τελευταία ποίηματα της δεύτερης συλλογής, έβγαμε ένα θάλασσα για τρίμου μπίζεστα, κλείνουν με μια αναφορά στο χριστιανισμό, στην Αθήνα των Φώτων, των Θεοφανίων, τα τελευταία ποίηματα για να δώσουν και το στίγμα του ελληνισμού που είναι αν θέλετε, η χριστιανοσύνη, η ελληνοσύνη, είναι όμως όχι απλά αυτό που λέει ο Ελίτης, ένα καράβι το γνωστό και τετριμένο στο άκουσμα, ένα καράβι, μια ελιά, ένα μπέλ και μάλλον τόσο την ξαναφτιάχνεις, αλλά είναι ουσιαστικά οι ελληνικές αξίες, οι νεοελληνικές αξίες, οι οποίες είναι το πάθος για την ελευθερία, το πάθος για τη δικαιοσύνη, είναι η λεβεντιά ακόμα και στο περπάτημα, χωρίς εθνικιστικούς πάλι λύρους, το λέω αυτό και αδόλεσκα λόγια, και βεβαίως είναι η φιλοξενία, ο ξένιος Δίας, είναι η φιλοτιμία ως ανθρωπισμός, δηλαδή αναγνώριση του στην ανθρώπου ως αυταξίας και όχι ως μέσο για υπηρέτηση αλλοτρινίων σκοπών. Και βεβαίως, για όσους πιστεύουμε, και δεν είμαστε λίγοι στην Ελλάδα, και πιστεύοντας βέβαια, όχι δογματικά φανατικά και με τον τρόπο που πιστεύουν άλλοι, προς Ανατολάς, αλλά κυρίως εμβιωματικά, και η Ορθοδοξία είναι αξία. Όλη η ζωή μας έχει οργανωθεί στη βάση της Ορθοδοξίας. Καλός, κακός. Για πολλούς. Καλός για μένα. Άρα λοιπόν και μια πέμπτη αξία μετά το πάθος για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, μετά τη φιλοτιμία, ίσον ανθρωπισμός και την φιλοξενία και η Ορθοδοξία. Είναι κατάστιχτο το έργο του Βασίλη από όλα αυτά τα στοιχεία που απαρτίζουν το νεότερο βίο μας. Βέβαια δεν είναι απαλλαγμένη και η σύγχρονη βιωματική μας εμπειρία και από τα αρνητικά της φυλής, όπως είναι, ας πούμε, ο ατομικισμός, η συναισθηματική αστάθεια, η έλλειψη προγράμματος συστήματος και όλα τα... η πολυπραγμοσύνη με την κακένεια, τα ξέρουμε όλα. Κλείνοντας, ο ποιητής μας είναι μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, περίπτωση στην ιστορία της γραμματείας του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Η δωρικότητα, η γλωσσοπλαστική του δύναμη, ο λυρισμός, η ευστοχία στην αναζήτηση λέξεων και νοημάτων οδηγούν σε ένα έργο τελικά ζωής. Είναι μια κατάθεση ψυχής, το καταπίστευμα της ψυχής του ελληνισμού, της ψυχής του Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατεμή. Τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την Τζέννη να μας απαγγείλει 5 ποίηματα. Ωραία. Αφήστε το εκεί γιατί θα γυρίζω σελίδες. Ξεστρατίζω τη σκιά που άφησα πίσω. Κάνω να κουνάει το κεφάλι της η βαρβαρότητα.
Δημιουργώ και διατυπώνω έναν αριθμό λέξεων με εξώφυλλο την αρχαία μου φύση. Γράφω το περιεχόμενο ενός αγέννητου που θα αλλάξει το περικάλημά μου. Διατηρώ έναν ασυνήθιστο φόβο για τη λέξη. Γέμισε η ράχη μου με φραγκοσικές. Παραγεμίζω τον εαυτό μου με μια σπαζοκεφαλιά. Πρόχειρα αντικραμμένη ενδυμασία. Πρέπει να ψηλαφίσω τον κόμπο από τη σκέψη σου. Ψάχνω κάποιον να μιλήσω. Να σηκώσει και τον δικό μου σταυρό. Να σπάσω στα δυο τη νύχτα. Κάποιος από τη γειτονιά των κυμάτων να τραβάει και τα δικά μου κουπιά. Και να υψώσει στη μικρή μου τετριμένη βάρκα λευκά πανιά. Κάποιον να πονέσει. Και να καταλαβαίνει τις φωνές των τζιτζικιών. Αυτά που δεν άκουσα. Και αυτά που δεν επίστεψα. Στους χτύπους και στην άκρη του βοριά. Που βράχους σηκώνω και τυχίζω τη φωλιά των ανέμων. Κάποιος να ακούσει στα ελληνικά. Κι ας μην αλλάξει ποτέ τον κόλπο που τον γέννησε. Πέρασα και σταμάτησα πάλι. Στην αφισοκολλημένη χρωματισμένη ίδια κολόνα. Τελευταίο δικό σου υστερόγραφο. Και μια παλιά φωτογραφία πιστό αντίγραφο της ακυρωμένης ταυτότητάς σου. Ακουμπάς, προσεγγίζεις και κλείνεις τα μάτια σου πάνω μου. Σαν άσβεστος φάρος. Δεν ήταν δική σου αυτή η απόφαση. Κινούμενες θάλασσες το βλέμμα σου. Αντίο. Πλεούμενος φλίσβος τα μάτια μου. Θα περάσει καιρός να ξαναπατήσω σε αυτή την υψωμένη τσιμεντένια κολόνα. Σε προσκαλώ απόψε στη γιορτή μου. Στη μεγάλη πλατεία της πιο αρχαίας πόλης του κόσμου. Να μου ευχηθείς το δικαίωμα να είμαι μαζί σου. Να στείλω με σένα μήνυμα στον αγέλαστο. Να μην τον αφήσουμε να μου χαλάσει το γέλιο. Να μην με παραπέμψει στο ίδιο απόσπασμα με σένα. Αυτό το δώρο που κρατάς στα χέρια σου είναι για μένα. Που θέλω να είμαι περήφανος για σένα. Σε περιμένω. Η είσοδος ελεύθερη. Κερνάω σε όλους αρχαίο ελληνικό κρασί. Στο θρονάρι του Πλάτωνα, του Σοκράτη, του Μέγα Αλέξανδρου. Φιλελεύθερη, ψυχρή, αγγελική φίλη μου. Απόψε κερνάω σταυρό. Θα γυρίσω τον τροχό της γης για να δω που είσαι. Ακατάβλητο άπειρο θα κατέβω από τα αστέρια της νύχτας κρατώντας τις τσέπες μου κλεμμένες κορδέλες του σύμπαντος. Θα χρεώσω τις δαπάνες σου στη θεά Αφροδίτη. Χρεωμένος στα ανέσπερα τραύματα, στην ανάσταση των κρίνων και στα στέφανα που δεν πρόλαβα να σου βάλω. Μονορούφι περνάω στα χέρια μου όλους τους χάρτες της νύχτας. Σε βρήκα στην άδεια πλατεία του ουρανού. Ανάψα λίχνο, λιγαριά. Θα είμαι πάντα με εκείνους που κάνουν όμορφα πράγματα. Θα ξεριζώνω το άσχημο. Θα κάνω εσένα να σκεφτείς για το ανακάτωμα στα δρομάκια. Και αν πρέπει να είμαστε εχθροί πάνω στη γη. Όσο βλέπω, θα ζωγραφίζω το πορτρέτο σου. Και από αυτό ας βγαίνει όλη η βιασύνη. Όσο ακούω, θα απαγγέλω το γέλιο σου. Και θα δώσω αξία στη σιωπή. Η δική μου η γλώσσα ίσως να έχει τις δικές σου σκέψεις. Όσο περπατώ θα κάνω όλους τους μακρινούς δρόμους μικρούς σταθμούς. Πού να ξέρεις, ο δικός μου ο δρόμος μπορεί να διασταυρώνεται και με τον δικό σου. Διαθλώμενες ακτίνες του φεγγαριού σπάνε κάθε Ιούλιο τα γενέθλιά μου. Φωτεινά καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικίας με μάτια βρεγμένα. Βόρη ξερή άνεμη που έδερναν τις ολόβροχές μου μέρες μόνος. Μαζί με τα καλύτερα γενέθλιά μου. Και τα δαρμένα κυπαρίσια άλλων ημερών που βιάστηκαν να φύγουν και δεν έφτασαν πουθενά. Χειραφετήσεις του χρόνου και ηθικές που τσακίσατε το παιδικό μου γέλιο. Επέτειοι μου καθισμένες σε πυρωμένα πεζούλια και στο κάλεσμα του Χάροντα. Δεν μπόρεσες να με πιάσεις ποτέ. Εσύ που κρυφάκουγες κάτω από το παράθυρό μου, κάτω από τις κεραίες τις ψηλές, σε τρόμαζε πάντα το κόκκινο αίμα μου, σε κάθε μοραγία και κάθε προσευχή. Δεν μπόρεσες να με πιάσεις ποτέ, γιατί έχω στα μάτια μου πανσέλινο χιλιάδων λειτουργιών των θεών και της δενδρογαλιά στην αρχοντιά. Επέτει ξερές, στοχασμένες, με χτύπους και ενοχές. Κάθε Ιούλιο μελτέμια θα σας κάνω, δίχως ανοχή. Αλλάξτε μουσική. Αυτή η καθημερινή καταθλιπτική μουσική τριβελίζει τα αυτιά μου. Λόγια που φεύγουν και χάνονται. Θλιμμένη μελωδία σαν καντιλανάφτης που πιάνει το τελευταίο κεράκι ανάποδα και προσπαθεί να το φυτεύει σαν λιωμένο βλαστάρι στην ψηλούτσικη πολύχρωμη άμμο της λογικής μας.
Σαν γλάστρα δυός μου που αντιστέκεται και κρατιέται στο λογιασμένο Αύγουστο. Όχι, όχι, πορτοκαλί θα ήθελα να είναι η μέρα σήμερα. Και εσύ καλή, σε κάθε γωνία της αυλής, επέτειος και μουσική, γεμίζοντας το σύμπαν με τη μυρωδιά του δυός μου και του οργωμένου χωραφιού. Ζωγράφισα για σένα μία θάλασσα, γέφυρα πλατιά με περιστέρια στην άμμο, ώσπου να έρθεις. Σίγασα την οργισμένη αρμυρή τρικυμία και ρούφηξα τα χείλη της σαν ήλιος. Λίγησε η καστανιά εκεί ψηλά. Η καστανιά που μας σκέπαζε και στεκόταν όρθια σαν εικονοστάση. Ξεκούμπωσε όλος ο χειμώνας, έπεσε πάνω της. Βόγγιξε ο κορμός από τον χιονιά και οι ώρες, οι μέρες, οι εποχές, πότε στάχτες και πότε παγωνιές. Λίγησε ο αιώνιος κορμός, σοριάστηκαν οι κλόνοι του, πουλιά που φύγανε τρομαγμένα από ανέμους και βοριά. Σου το έλεγα νοτιά, ουρανέ και παγετώνα, θα τη χάσουμε την καστανιά. Μην ανεβαίνεις πολύ ψηλά, για να δεις που είμαι. Θέλεις να με ακολουθήσεις στα γκρίζα μονοπάτια? Πάτησε στα γνάρια μου, δοκίμασε να με φωνάζεις το όνομά μου και μην τρέπεσαι γιατί ακολουθείς πιστά τον εαυτό σου. Από τότε που κάποιο κύμα με παρέσυρε, πλέον με όλα τα κύματα μαζί. Το παλιό μου δερμάτινο μπουφάν σκάει και ανοίγει ακολουθώντας τον καθημερινό στραβό μου δρόμο. Στη μέση του δρόμου κάποιος σκύβει μέσα σε χόρτα και μαζεύει τα άγρια τριαντάφυλλα της ευτυχίας μου. Δεν θα φας το παντοτινό μου γέλιο φιδόψωμο, γιατί η ευτυχία μου δεν χτυπιέται από στενές ψυχές. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Τώρα θα απολαύσουμε την όμορφη πόλη. Πάντα. Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει, χέρια σπαρμένα, βουνά και για πια πελάγι απλωμένα. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα χλώμα, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα. Θα γίνεις δικιά μου. Η νύχτα έφτασε, τα παράθυρα κλείσαν. Η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκαν. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Ανατριχιάσαμε, είσαι εξαιρετική. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ανούσια, ο οποίος είναι μουσικοσυνθέτης, καθηγητής μουσικής και ποιητής. Με τον Βασίλη, εμένα με συνδέει ο θρυλικός ποταμός που λέγεται Μπίστρισσα. Είχα την τύχη να γεννηθώ και να μεγαλώσω σχεδόν δίπλα στις μαγικές πηγές του ποταμού αυτού που φέρουν το όνομα Γαλάζιο Μάτι, ενώ ο Βασίλης στα αντίποδα γεννήθηκε περίπου στις εκβολές, εκεί που το Ιόνιο Πέλαγος διαδέχεται στα βάθη του την εκθαμβωτική Μπίστρισσα.
Εγώ είχα ακούσει από πολύ μικρό τις ιστορίες για τους τρέλους για το ποτάμι αυτό και ίσως από την επιθυμία μου για να, το μάθουν, να τα μάθουν και άλλοι έγραψα ένα ποίημα μεγάλο, ένα ποίημα σύνθεση πίστης ενώ ο Βασίλης σίγουρα μετά από επίπονη προσπάθεια μετά από πολλά χρόνια κατάφερε και μας παρουσιάζει σήμερα τους 9.000 στίχους για 9.000 μάρες. Έγραψε 9.000 στίχους που άλλοτε θεριεύουν και άλλοτε αναπαύονται στα γαλανόλευτα κύματα της λιμνοθάλασσας του βιβλίου του. Του βιβλίου που η εύστοχη ζωγραφική του εξώφυλλου στην οποία περισσεύει η αγάπη και το μεράκι φέρει την υπογραφή του Γιώργου Στέριου. Ο Γιώργος επίσης είναι στο ενδιάμεσα του ποταμού αυτού, φαίνεται είπε και αυτός νερό από την πίστησα. Ο μύθος αυτός όμως, ίσως να μην το ξέρει ο Βασίλης και ορισμένοι και πολλοί από εσάς, έχει επέκταση, ανεβαίνει μέχρι το χωριό μου. Εγώ κατάγομαι από ορεινό χωριό. Μέχρι την τοποθεσία Χίλενα λέγεται, και πιο πέρα ακόμη σε κοιλάδα της Δρόβιανης και των άλλων εκεί τοπίων. Λένε λοιπόν ότι στα μέρη αυτά βόσκανε 9.000 έγιες, σιούτες, δηλαδή γίδια, κατσίκες, όπως τα λένε, εδώ. Οι σιούτες είναι γίδια χωρίς κέρατα. Φανταστείτε πόσα πολλά κοπάδια θα είχε, τα οποία με γαλαταγωγό διοχετεύονταν από την κορυφή του βουνού αυτού στην πρωτεύουσα της Φινίκης στο γάλα. Και μάλιστα, για να πείσουν οι χωρικοί, δίνουν και μια δόση χιούμορ στο θρύλο αυτό και λένε ότι όταν το ζυγίζανε το γάλα στη Φινίκη, ειδοποιούσαν τους βοσκούς αρκετές φορές στα χωριά απάνω και τους λέγανε να ψάξετε για τα γίδια που χαθήκανε, γιατί το γάλα είναι ελπές. Αυτά για τις 9.000 μάρες. Και τώρα να πω δύο λόγια για το Βασίλη, για το έργο του σχετικά. Σχετικά με την μορφή της, η ποίηση του Βασίλη είναι ελιτή, με στέρεο δομημένο υπόστρωμα και σμιλεμένες λέξεις, με σχεδόν ομοιόμορφες αλλά ποικίλες φράσεις, με πινελές πρωτότυπες, σαν σπάνιοι πίνακες ελαιογραφίας, με φωτεινά χρώματα που οριάζουν τη φαντασία του αναγνώστη, με ελαφρές αποχρώσεις στην περιγραφή, υποβοηθούμενοι με ατέλειωτες καλλιτεχνικές εικόνες, με τη γλαφυρή συνέχιση για τον καλέσει το ρυθμό των λέξεων με το λεπτεπίλετο μέτρο τους. Όλα αυτά αποτελούν το στυλ του ποιητή, το οποίο μαγεύει και εχμαλωτίζει. Το μεγαλύτερο ποίημα του Βασίλη έχει ή δεν έχει 15 στίχους. Έχει όμως τέτοιο περιεχόμενο, όσο είναι και τα όρια του αναγνώστη που χρειάζεται για να παραμείνει χορτάτος, αν θα λέγεται έτσι. Τουλάχιστον έτσι θα νομίσει ο αναγνώστης, γιατί το ποίημα του Βασίλη τα ποίηματα έχουν μια ιδιότητα τέτοια που σε κρατούν διαρκώς σε διάλογο. Η προστακτική σχεδόν στους μισούς από τους τίτλους καταφέρνει να κρατήσει ολοζώντανη τη συζήτηση από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου. Η τίτλη Συγχρόνος είναι και η πρώτη στίχη για το κάθε ποίημα. Ορισμένοι περιέχουν την ποίηση εξ επαφής, αυθεντική, διάχυτη και παιχνιδιάρα. Ήδου ορισμένοι από τους ανήσυχους τίτλους. Ζωγράφισα για σένα. Άκουσα το θρόισμα το δικό σου στα κλαριά της ελιάς. Δεν έμαθα ποτέ το όνομά σου. Δεν φαίνει το φεγγάρι μου τη νύχτα. Δεν το πουλάω το σπίτι. Έμαθα να πεθαίνω. Θα χτίσω ψηλό τείχο στους βορειάδες. Σταματήστε αυτή τη σκιά. Ό,τι αναγγίζω γίνεται εσύ. Χιόνισε η αμυγδαλιά στην αυλή του σπιτιού. Αυτό όλοι το ξέρουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να το πει έτσι όπως ο Βασίλης. Πνεύμα είναι η πατρίδα μου. Λοιπόν, με
Ο Βασίλης ο Παπάς από τα νερά της Μπίστρας, όπως είπαμε, μπήκε στα νερά της ποίησης. Και αν κρίνουμε από το χαρακτήρα του, θα διαπιστώσουμε ότι σίγουρα ήταν δική του η επιλογή να πορευτεί για πολλά χρόνια σε ανεπαίσθητους και χαμηλούς τόνους. Πριν όμως, με το κύριο του αξιόλογου ποιητή που έχει την επίγνωση το τι θα πει ποιήση. Από τον Πανάρχιο και Αστήρευτο ποταμό ήπιαμε το ίδιο νερό με τον Βασίλη. Άρα ξέρουμε πολλά μυστικά για την ηρωική αυτή περιοχή. Η στίχη του Βασίλη είναι πεντακάθαρη. Όπως η δροσιά του κάμπου που μεγάλωσε και έχουν μια ειλικρίνεια όπως το άρωμα των τριαντάφυλλων από τα περιβόλια της πατρίδας του. Λοιπόν, ο ποιητής αφήνει πάντα την πόρτα του ποίηματος ανοιχτή, ορθάνοιχτη, για να φιλέψει διαρκώς τους αναγνώστες. Και αυτό μας το επιβεβαιώνει ο ίδιος με ορισμένους στίχους. Αφήνω τις νύχτες το παράθυρο ανοιχτό για να μπουν οι άδειες πλατείες και η παλιά πόλη. Δεν ήρθες σήμερα. Έφυγες νωρίς. Ας ερχόσουν σε περίμενα. Ο ατέρμονος χορός μιας τέτοιας ποίησης είναι τόσο διαλυαστικός που θα ήταν δύσκολο να τον αποχωριστείς. Με την αυθόρμητη ποιητική γλώσσα, ο ποιητής δημιουργεί την αίσθηση ότι σου εκμυστηρεύεται σαν να σε γνώριζε από πριν. Αλλά ούτε και αυτό είναι αρκετό. Συχνά αναφέρει στα ποιηματά του ονόματα φίλων, λέξεις απλές από τη γενέτερα, όπως ποιητικές, όμως που εναρμονίζονται αντάξια με την εφράδια των γλαφυρών υπολείπων λέξεων. Το νερό του ποταμιού μου δεξαμενή δεν το χωράει, πάει χαμένο. Από το ποίημα το ποτάμι του τόπου μου. Θα σου βάλω διπλό προσκέφαλο να σπιθοβολάει το μέσα. Μαύρη κουβαρή τραβάλε. Είναι ποιητική η γλώσσα της Επίρου. Η προφορά ήθελα να πω την τοπία λερά. Από τις 9.000 μάρες, οι βάρκες είναι αυτές ή οι μαρίες. Εμένα προσωπικά με έχουν εντυπωσιάσει ορισμένοι στίχοι που δεν μπορώ να τους ξεχάσω. Τεντωμένη χορδή η οδός ο κράτους. Δίνεται μπροστά μου σαν αόρατη μήτρα του κόσμου. Από το ποίημα «Τεντωμένη χορδή η οδός ο κράτους». Ατέλειο το ταξίδι με τόσους άθαυτους νεκρούς. Αυτό είναι κραυγαλαίο δηλαδή, που δεν σε αφήνει ήσυχο ούτε στιγμή. Σκύβω και κλείνω το καπάκι του ουρανού. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Από το ποίημα «Τον ξέρω αυτόν τον τόπο». Πιάνω τη λίμνη με βραγμένα χέρια και την τραβάω προς εσένα. Από το ποίημα «Στραμμένο επάνω το, με το βλέμμα σου». Και κάτι άλλο που μου έμεινε στο νου. Λέει ο Βασίλης, φόρεσες κόκκινο στεφάνι, συγγνώμη, φόρεσες κόκκινο φουστάνι για να ζαλιστώ. Λοιπόν, τόσο αυθόρμητος είναι στην ποιήση. Θα μπορούσα να μιλήσω ώρες για τον Βασίλη και για την ποιήση, αλλά θα σεβαστώ το χρόνο και περιορίζομαι σε όσα ανέφερα. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα θα μας απαγγείλει η Τζέννη άλλα 5 ποίηματα. Μην ταράζετε τον ουρανό μου. Θα ξεφασκιώσω και θα στάξω σύννεφα. Θα διώξω εγώ από τον τόπο μου τα δειλά μάτια. Ποιος δεν θα έρθει στη λειτουργία του ξεχασμένου γέλιου μου να διώξει τις μαύρες σκέψεις που πηδούν στα σιωπηλά? Σε σένα το λέω, που δεν θα έρθεις. Μην τα βάζετε μαζί μου, γιατί είναι σαν να τα βάζετε με τον προφήτη μου, την κορίτα και τη ράχη των αλόγων.
Διώξτε εκεί πέρα όλους τους θνητούς που θέλουν να πάρουν το βασίλειό μου. Θα κρεμαστώ μέσα από τα φτερά και θα πιω την ψυχή των αγγέλων. Σηκώστε με από εδώ και πηγαίνετε με εκεί ψηλά να με σκεπάζει ο ουρανός και να ζηλεύει η λιμνοθάλασσα. Μην αφήνετε να σε λεγούν πάνω μου. Όχι θέαμα στη λιζαρισμένη φύση, νικημένη και υποδουλωμένη. Μην αφήνετε να φθείρουν την αυτοκυριαρχία μου, γιατί θα τους στείλω χίλιους παγετώνες. Εδώ, σε αυτό το αιματοβαμμένο βασιλικό πεζοδρόμιο, εδώ, σε αυτόν τον άκαρπο κήπο που με βάλανε, κάνει κρύο. Ξαπλωμένοι στα σύννεφα, κάποιοι άχρωμοι περαστικοί μισούν το ύφος μου, με απεχθάνονται με δεσμά και πικρό καταναγκασμό, δεμένη στο κάλεσμα του άπειρου με μια χούφτα ασχήμιας. Διώξτε με από εδώ. Διώξτε από εδώ τους εξομολόγους και τους εξορκιστές. Αποχαλινώνουν τις σκέψεις μου. Δεν θέλω να με τιμωρούν ή να με βραβεύουν. Κωστή Παλαμά, ακούς εκεί πάνω. Τάφος, φτωχό, κομμένο δυός μου. Δεν θέλω, παιδιά του Ομήρου, να παραμείνω σαν μια λίμνη που φράζουν τα νερά της. Δεν θέλω τα νερά μου να ανεβαίνουν και να πνίγουν τη σκιά τους. Ούτε τα άστρα πάνω στα βουνά, ούτε η μοίρα αυτής της αλήτρωτης πλαγιάς δεν είναι παντοτινά. Τα υφαίνει ο ιστός της αράχνης, δεν το νιώθει η μέρα. Περνάει, αρπάζει το φως της αγνότητάς σου και σε κυριεύει, γιατί ξέρει που δεν τολμούμε να τα πούμε όλα μπροστά της. Πάνω στο πέρασμά της το σούρουπο κοκκινίζει από την τροπή του. Δεν ξέρω πόσο ψηλά βρίσκεται το φτωχικό της διαμονής μου, γιατί όσες φορές ανέβηκα μέχρι σήμερα δεν μπόρεσα να μετρήσω τα βήματα και τις στροφές από τα βάθη. Θα ήθελα να σταματήσω για λίγο αυτό το μεγάλο ρολόι της άμμου που βάλανε μπροστά μου εκεί στη μέση της πεδιάδας του ήλιου. Να μην χαθούν στο μηδέν αυτοί που φεύγουν. Να μην πεθάνουν οι ψυχές τους όπως τα κορμιά τους. Θα εκλιπαρώ μαζί σου στο πέρασμα του χρόνου και θα σε κράζω μαζί με όλους τους νεκρούς. Λόγια βαριά, σαν παλιά μαξοστοιχεία, ξεδοδιασμένα. Έμεινε στα μάτια μου το ράγισμά τους, θρύψαλα, σαν άβολος του φεκισμός καθρέφτης. Λόγια που έπεσαν σαν μια σκουριασμένη αρμαθιά με κλειδιά, λέξεις που σκοντάφτουν ακόμα σαν άστρα και σκίζουν στα δύο των γαλαξία. Τα βουνά του τόπου μου είναι κυνηγημένα. Πετροπέρδη κατασμιλεύει, τέρατα και σφαγεία τα μοιράζουν σαν συγχωροχάρτια. Αγκαθωτός ήλιος που δεν ζευγαρώνει. Τα βουνά του τόπου μου είναι ατριωμένα. Δεν ιστάζουν στην ομίχλη. Σε κάθε κάμαρα και ένας θεός. Σε κάθε φεγγίτη έχουν από έναν Παρθενώνα. Να κάμψουν θέλουν τις φαντασμαγορίες μου. Με πιέζουν να βρω τη δύναμη να ξεχάσω την καταγωγή μου, το σχολείο, τις επιγραφές, το περπάτημά μου, τον δημιουργό μου, το απόκριφο, το αξερίζωτο και το ζωώδες που επεξεργάζεται μέσα μου. Να περιάγουν θέλουν το όνειρό μου, σαν τα ξεκάρφωτα πάθη μου πάνω στα στενά σειρματοπλέγματα του στεναγμού, στο οικόπεδό μου, όπου καθημερινά το λάθος γλιστρά. Αυτό το σύννεφο δεν λέει να περάσει. Δεν μας ταιριάζει αυτή η στάση. Χιονισμένο φεγγάρι, στιβαγμένο στα μέσα μου αργοπεθαίνει. Ασυγχώρητη σαββατοκυριακάτικη αναμονή καίει σαν πληγή. Εκεί πέρα το φως στη γη αργεί. Διπλωμένη μορφή, πλημμυρισμένη σκόνη του γαλαξία σαν θλίψη έπεφτε πάνω σου. Πάνω στο σακάκι μου ακουμπάνε δύο κόκκινα μάγουλα αρητίδωτα. Πέτρα έγινε στο χέρι μου. Βλέπει η νύχτα τα αποτυπώματα και πέφτει και εμείς την πατάμε ανάλαφρα. Τη χαιρετάμε σαν φεύγει. Θόλη του ποταμού έπεφταν τα φύλλα στα χαλίκια και στις βρεγμένες πέτρες, πετροκότσιφα στο πάτημά μου. Περνούσαν στο ρέμα οι κλειστές πόρτες των σπιτιών σαν θαμπά φαναράκια, άνοιγαν οι νοτισμένες πόρτες προς τα έξω και ο ποταμός πότε στερέωνε και πότε βάθαινε τα νερά του. Τα αγκάθια του τόπου μου μεγαλώνουν και πέφτουν ανάποδα. Ψυχή τραυλή, πότε-πότε μιλόπετρα που τρίζει κόκαλα και σάρκα και πότε-πότε σκαντζόχυρος με τρίχα ορθή. Μέρες που περπάτησα και άφησα εκεί, ανέγκυχτες, νισταγμένες και αυτές, σαν θλιμμένα κατοικίδια, άϊχα και βουβά, μια χαμένη, κρυμμένη σοδιά. Συλλαβίζαμε το μονόγραμμα των κυμάτων στο ηλιοβασίλεμα. Ορθώναμε τα παιδικά πετροβολημένα όνειρά μας ως τα υψώματα της Σαλαμίνας. Θέλαμε να αγγίξουμε τα όρια του ουρανού σαν τα βότσαλα
Μας κύκλωναν από παντού μύρια κύματα. Σκέπαζαν ασφυκτικά τα δαρμένα, γυμνά κορμιά. Περνούσαμε κομπολόγοι τις ώρες. Στις στοές των βράχων, μισομπερδεμένα λόγια, δικά σου. Στις προκυμαίες παραλίες, μάτια λιωμένα σαν ανοιχτή πόρη, τύφλωναν το πέταγμα μιας νυχτερίδας, πλεξούδες δικές σου. Διψασμένες, γιωμάτες κύμα, γλάρους και αλάτι. Καλοφόρμιζαν το κορμί σου και σμίγανε στο δικό μου. Με τον κύριο Νίκο Καρύμπα, στιχουργό, συνθέτη, μουσικό παραγωγό και ηθοποιό. Να έρθει στο βήμα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Μπαγιάτικο ξένο ψωμί έβαλε χθες στο τραπέζι. Και στο κλειστό μου σπίτι, αφαιρούμενες φωτογραφίες. Δεν βγαίνει πια η μάνα στην πόρτα. Πικρό γεύμα, παρέα με τα ντουβάρια. Δεν ήτανε ούτε ο σκύλος. Τον πήρε ο γείτονας. Τον σκότωσαν ή ψόφισε. Καθόταν πάντα στα πισίνα, μπροστά στο πρέκι, όσες φορές ερχόμουν πάνω στην νότα. Τις παλιές εφημερίδες και τα τετράδια. Είδα το αποξηραμένο άστρο να ανεβαίνει. Δεν άφηνε πίσω σκιά. Πάμε για ύπνο, μου λες. Είναι αργά. Με σφιγμένα δόντια τα τζουμέρκα. Οι ηλεκτρονικές νύχτες δεν με ζεσταίνουν πια. Πέφτουν σαν στάχτες, από καΐδια, μνήμες. Το φεγγάρι δαγκωμένο μήλο, στο στόμα του ερωτευμένου. Έρχεται τα βράδια ο Άγιος και κάθεται στον καναπέ. Μπαίνει από το αταβάνο το σπίτι, σκονισμένος, με αναμένα μάτια. Ψιθυρίζει τα χωνάκια, αναποφάσιστος. Κανένας δεν το έμαθε. Κοιτάζει τη χωρίστρα στη φωτογραφία της μάνας. 3 χρόνια κοντεύουν, λέει. Τον ξέρω αυτό τον τόπο. Στα σύννεφα, περπατάει δίχως άστρα. Εκεί που ανοίγει το καμπαναριό του ξεβαμένου ουρανού και χτυπιόταν ξεκούμποτο, μου κούναγε το κεφάλι. Σφύριζαν τα αυτιά μου. Χριστός Ανέστη. Πότε θα έρθει μια αναυγή, μια μέρα της λαμπρής που στην πατρίδα όπως τότε θα γυρίσουμε μαζί. Να ξανανθίσουν τα κλαριά, να λιώσουνε τα χιόνια και του λόγου τα πουλιά να μας κοιμίζουν τα βράδια, να μας ξυπνούνε τα πρωιά στο δικό μας στρώμα. Πότε θα έρθει μια αναυγή, μια μέρα της λαμπρής, που φτερούγες θα δώσουνε σε αυτούς που μένουν εκεί, σαν σταυραετή και ο ήλιος θα ζηλέψει. Πότε θα έρθει μια αναυγή, μια μέρα της λαμπρής, που θα γυρίσουμε και το τραγούδι μας θα γίνει αστρομπελέκι και βροντί. Πιτσιρικάς, ανέβαινα στα βουνά του τόπου μου. Ψάχνοντας τις κορυφές, έβλεπα τον Παντοκράτορα και άλλα βουνά τριγύρω μου, πιο ψηλά. Και όταν νόμιζα ότι έφτανα να τα αγγίξω, κατάλαβα ότι βρισκόμουν κάτω από τ' άστρα. Αυτή η μουσική μου φαίνεται περίτεχνη, ευλίγιστη και με δανεισμένη μελωδία. Δεν με προσεγγίζει σαν τους άρρωστους τα πανηγύρια. Δεν έχω καθορίσει ακόμα το πάθος του μουσικού. Θάβω τα αυτιά μου κάτω από τους καλύτερους στίχους και το καλύτερο ρεφρέν, σαν το μεθυσμένο εραστή που τον παίζουνε στα ζάρια. Ο ήχος είναι σχεδόν ο μόνος γόνιμος σιρόκος που δροσίζει και ζεσταίνει τις νύχτες μου λιγάκι. Ακούω εκεί πέρα τους μορφασμούς της φυλής μου. Καβάλα στα αστέρια, με σένα. Λωτός, να ξεχνώ τα πάντα. Μου ρίχνουν την ερωτευμένη σελήνη με μια πλαστική κούκλα. Είδα απόψε αργά στο πέρασμά μου ένα γέρο τρεμουλιάρι με μάτια ασάλευτα. Δεν αισθανόταν ότι κάποιος ήταν κοντά του. Χειρονομούσε και κοίταζε δόθε κοίταξε μοναχιασμένος από τον κόσμο. Με γνώρισε. Κοίταται κεραυνωμένος από μένα. Δεν βρήκα ποτέ τον τόπο που το έδαφος παραγαίνει το φυτό. Της αμαρτίας. Που ο αγέρας να είναι αρκετά δροσερός και διαπεραστικός στο μυθολογικό κενό.
Δεν γυρίζω στα σκοτάδια και τα λάθη από φόβο για τις συνέπειες. Στις μέρες μου, ακόμα και η μυρωδιά των γκρεμισμάτων της και αγραφημένης αρχαίας πατρίδας τρομάζει. Ισοδυναμεί με διαπλοκή και αδικία. Δεν ανέβηκα ποτέ στο βουνό των θεών. Τόλμησα να πιστέψω σε σένα, γενέτηρά μου, στο μέτρο που πιστεύουν οι ήρωες. Πώς γίνεται να μην μπορώ να καθυλώσω όλη αυτήν τη θορυβώδη αναλογικότητα και να παραδοθώ ανεφόρον στη σιωπή? Αν δεν βρω στο δρόμο μου εσένα, στο τέρμα αυτής της διαδρομής θα δω τη θρησκεία μου να ρευστοποιείται. Θα μεταπλαστεί η ευλαβιά μου και θα στεγνώσουν μέσα μου όλα τα ισοδύναμα. Πόσο θα ήθελα σήμερα να ήσουν εδώ. Εσύ όμως πάντα, άλλωστε, λείπεις. Πήγα σήμερα για εξετάσεις και δεν το ξέρεις. Δεν με νοιάζουν τα αποτελέσματα και η γνωμάτευση. Αυτό που με τρόμαξε πιο πολύ ήταν η λιποθυμία. Υπερκόπωση, γύρισε και είπε κάποιος. Άκουσα μια φωνή σαν τη δική σου πίσω μου. Σαν ένα παιδικό χέρι να χαϊδεύει τα γκρίζα μου μαλλιά. Δεν χάνονται έτσι οι σταθμοί. Κάποιος θα είναι εκεί να περιμένει. Δεν ήσουν όμως. Δεν ξέρεις από λιποθυμίες. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να κοιτάζω τα αγάλματα. Ούτε τον θρηματισμένο Αττικό ουρανό. Ήρθα να μεταφέρω τους καταράχτες της τοπικής μου διαλέκτου. Το πνεύμα και την μη μαντρωμένη γλώσσα των αγέλαστων. Τους θρύλους, τις διαιρέσεις και τους πολλαπλασιασμούς. Πήρα τα τραγούδια από τις κρεβατοκάμαρες των χωραφιών και τα έφερα στο ψεύτικο χάραμα των τζιμεντένιων προαστίων. Σέρνω πίσω μου την άβρα των περιστεριών. Τα μη σφαγιασμένα κοκόρια, τα αρνιά και αγελάδες. Και διεγείρω κάθε μανάβι. Το σπόρο του φεγγαριού έφερα. Να αλλάξω τον γκρι και να γυρίσω προς εσένα. Το πορτοκαλί της γης. Έχει σπίρτο η ρακή του τόπου μου. Κάτω από τα κεντυμένα δαγκωμένα αστέρια του φεγγαριού τις πουλιες δεν τις είδε μέχρι τώρα θολόγαλανο μάτι. Η παχνή πνοή του δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τα ξυπόλυτα σοκάκια που περπάτησα μαζί σου. Έτσι κι αν αργήσεις να έρθεις, να απολαύσεις ή να αρπάξεις το μυστικό αγιασμένο ποτό, δεν θα το βρεις. Θα έχει διαλυθεί. Θα βάλω μικροσκόπιο στα φτερά των πελαργών. Για να τα παρακολουθώ στις καλαμιές του ουρανού. Μια φτερωτή βελόνα σε μια έρημο από κοτσάνια. Για να μην απειληθούν οι φωλιές τους από ακέφαλα κοστούμια. Αναβατήρες θα βάλω στον κορμό των δέντρων. Να φτάνει σε μένα ο ψήθυρός τους. Μέσα από νεκρά σύννεφα και απελπισμένα βασίλεια. Βόρειος αέρας θα γίνω και μπαταριά. Να σκορπίσω ένα μεγάλο γεμάτο αόρατο αρπακτικό πλήθος από πνιγμένες σφίγγες. Χτύπησες όταν σε χτύπησαν. Κι όταν σφαίρες σου ρίχνανε, σίδερα σε πατούσαν, έκανες θυσία τα παιδιά σου. Έκλαψες όταν σε πρόδωσαν, τόλμησες, πληγώθηκες, αρνήθηκες και συγχωρούσες όταν σε σταύρωναν. Ακούμπησα στα γόνατά σου. Είσαι βρεγμένο χωράφι κι εγώ κυπουρός. Είσαι Απρίλης κι εγώ ο πελαργός. Έχω στην αυλή μου μια μεγάλη τριανταφυλιά. Στους διαβάτες που περνούν στη δημοσιά, τριαντάφυλλα τους απλώνει και το μύρο. Λίγα τριαντάφυλλα έκοψα εγώ, τα πιο πολλά τα πήραν οι διαβάτες. Μα από το νου ποτέ δεν μου έχει περάσει να σηκώσω στην αυλή πιο ψηλά το φράχτη. Αν κάποιο φως δεν έσβησε ακόμα, αν σε ένα παραμύθι είναι μισοκλεισμένη μια κουρτίνα, είναι γιατί η μάνα μου στέκει άϊπνη και περιμένει. Αν κάποιο φως δεν έσβησε ακόμα, αν σε κάποιο τζάκι έχουν ακόμα μείνει, θράκια αναμένα, είναι για μένα. Να το θυμάσαι, γαριφαλιά, εκείνο το φεγγάρι, άρπαξε από τα μάτια σου το φως και το σκόρπισε στο σκοτάδι, άστραψε το βλέμμα σου και φούσκωσε το στήθος σου σαν παιδικό κουκλάκι, έφηβη που έκλεισε τον κύκλο εκτοξεύοντας τον ουρανό κρυφές φωνές και μακρόσυρτους ψιθύρους που απρόοπτα μπροστά μου στόμωσε το σύμπαν. Θα σύρουμε τριγύρω τους 9.000 καΐκια. Θα περιστρέψουμε τα μουσκεμένα κουπιά στις χούφτες μας σαν κομμάτια γρανίτη των σκορπισμένων αγαλμάτων. Στον πετρόκηπό μου τσιμπολογούν ρόδα οι φλεβάριδες. Στίχος, σαράμφος, να σένεις τους βράχους περαστικούς. Στους πρόποδες το πρέκι μας θα κουβαλούμε τα αμπάρια του δαφνόλαδου στα λιμάνια και στη ράχη του κορμιού μας. Θα δέσουμε στους ελιγμούς των αδύναμων και θα λύσουμε στους ανιστόρητους την άγκυρα της σιωπής μας. Λίμνο θάλασσά μου, αν τα πούμε όλα μαζί, θα αρμυρίσουν ακόμα και τα τουβάρια μας.
Τώρα, μια χαρά. Ναι. Πρότεινα στο Βασίλη να μας πει ένα ποίημα πολύ ξεχωριστό, να μας απαγγείλει, αλλά είναι πολύ χαμηλών τόνων. Όσο δωρική είναι η γραφή του, αλλά τόσο σε αντιδιαστολή είναι χαμηλών τόνων ο Βασίλης. Οπότε, διάλεξα εγώ ένα ποίημα που αγαπώ, το ξεχωρίζω, οπότε και σας το απαγγέλω, εκ μέρους του Βασίλη. Έρχεται τα βράδια ο Άγιος και κάθεται στον καναπέ. Μπαίνει από το αταβάνο το σπίτι, σκονισμένος, με αναμένα μάτια. Ψιθυρίζει τα χωνάκια, αναποφάσιστος. Κανένας δεν το έμαθε. Κοιτάζει τη χωρίστρα στη φωτογραφία της μάνας. 3 χρόνια κοντεύουν, λέει. Τον ξέρω αυτό τον τόπο, στα σύννεφα. Περπατάει δίχως άστρα. Εκεί που ανοίγει το καμπαναριό του ξεβαμένου ουρανού και χτυπιόνταν ξεκούμποτο. Μου κούναγε το κεφάλι. Σφύριζαν τα αυτιά μου. Χριστός Ανέστη. Και τώρα ο λόγος στον ποιητή. Δεν την γλιτώνεις, Βασίλη. Έλα. Τι να πω εγώ. Τα είπατε τόσο ωραία που ήδη με κοκκίνησατε. Είναι τιμή για μένα που για πρώτη φορά ξεσκονίζονται σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή την πόλη, μύθοι του τόπου μου. Δεν έκανα τίποτε παραπάνω παρά να πάρω και να προβάλλω την παρακαταθήκη των προγόνων. Να δώσω κίνηση στο μάρμαρο και στα γάλματα. Να κάνω να περπατήσουν όρθιοι στις παρελάσεις οι ήρωες του τόπου. Να ακολουθώ τα σοκάκια του που περπάτησε ο πνευματικός μου Άγιος, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, από τους Λόγκους έως την Κόκκινη Μηλιά. Να διεισδύσω στο συνέστημα του κάθε αναγνώστη και να τον ανεβάσω πιο ψηλά, έστω και για λίγο, να ξεχάσει την καθημερινότητα και να γεμίσει αισιοδοξία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και φίλο Κώστα Καρούσου, τη συντονίστρια Χρύς Νικολάκη, τους ηθοποιούς Τζένι Σακοράφα και Νίκο Καρύμπα, καθώς και όλους εσάς που με στηρίξατε και με ενθαρρύνετε. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχές για ένα δημιουργικό έτος. Ευχαριστώ και άλλη μια φορά εκ πάθους. Να είστε καλά. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Θα καλούσα τη Τζέννη για να μας πει το τελευταίο τραγούδι. Το «Εντερλέζι» του Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Εντάξει. Σα ορομά μπαμπό εμπαχρεσίνε αμεσορό ντουραλμπεσαβά ατάουδαγε αμαροδίβε ερδελέζι εδιβάδο μπαμπό αμέν τζε μπακρό σαχωρο μπαμπό.
babo, saroma udaye, saroma babo, babo, hey, erdelezi, erdelezi, saroma daye. Babo, babo, saroma hodaje, saroma babo, babo, hej, erdelezi, erdelezi, saroma daje. Ata odaje, amaro dive, amaro dive. Erdelezi, edivado babo, amenje bakaro, sahoroma babo, bahren sinen, saroma babo babo, saroma hodaje. Saroma babo babo, hey, erdelezi, erdelezi, saroma daje. Hey, saroma babo babo, saroma hodaje, saroma babo babo, hey, erdelezi, erdelezi, saroma daje. Erdelezi, erdelezi, saroma daje. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Τζένι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Όστρια, τους αγαπητούς ομιλητές, τους αγαπητούς παρουσιαστές, εσένα πάνω απ' όλα, Βασίλη, και να κλείσω με αυτό το μικρό που έγραψα από σένα, ορμόμενη από το ποίημα. Έχω συνδέσει την κίνηση των άστρων. Τολμώ να πω, λοιπόν, ότι τα άστρα έχουν ζηλέψει τη γραφίδα σου, Βασίλη, και έρχονται στα όνειρά σου για να στα κλέψουν. Αυτό.